Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η είδηση, κυρίες και κύριοι, πως η αγαπημένη τραγουδίστρια Celine Dion πάσχει από μια σπάνια ανίατη νευρολογική ασθένεια. Το ανακοίνωσε η ίδια με δάκρυα στα μάτια, ακυρώνοντας και την καλοκαιρινή της περιοδία που περιελάμβανε και συναυλία στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Recently, I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome. Από σπάνια νευρολογική διαταραχή που ονομάζεται σύνδρομο του δίσκαμπτου ανθρώπου, πάσχει η Σελίν Διόν. Η σούπερ στάρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής αποκαλύπτει στους θαυμαστές της ότι η ασθένειά της δεν θεραπεύεται και ότι η ευρωπαϊκή της περιοδία που ήταν προγραμματισμένη για το καλοκαίρι του 2023 ακυρώνεται. Σταθμός της περιοδίας της και η Αθήνα. We now know this is what's been causing all of the spasms that I've been having. Unfortunately, these spasms affect every aspect of my daily life. Πρόκειται για μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από κειμενόμενη μυϊκή ακαμψία στον κορμό και τα άκρα, αλλά και από αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα όπως ο θόρυβος και η αφή. Θεραπεία για την ασθένεια δεν υπάρχει, αλλά με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή η εξέλιξή της μπορεί να επιβραδυνθεί. They may have some tightness in their legs, which causes them some gait problems, balance problems. They get horrific spasms in really any muscle within the body. Πριν την εμφάνιση της πανδημίας, η Celine Dion είχε πραγματοποιήσει τις πρώτες συναυλίες της περιοδίας της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Μάρτιο του 2020 ακολουθεί θεραπεία προκειμένου να αναρρώσει από τους επώδυνους μυϊκούς σπασμούς που δεν της επιτρέπουν να τραγουδήσει ζωντανά.